Στα πλαίσια της περιοδίας μου στην Θεσσαλία, τόνισα υποχρέωσή μου να βρεθώ σήμερα στην τραυματισμένη μεταμόρφωση και να συζητήσω με τους κατοίκους στο μέλλον του Πολίτη. Και του μετέφερα την βούληση της κυβέρνησης, εφόσον και ήδη το επιθυμούν και φαίνεται να το έχουν αποφασίσει με δημοκρατικές διαδικασίες, να δεσμευτούμε να φτιάξουμε μια καινούρια μεταμόρφωση σε μια έκταση η οποία έχει ήδη εντοπιστεί και άμεσα θα μελετηθεί η καταλληλότητά της. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση και να δώσουμε επιτέλους μια οριστική λύση με την κατάσταση ενός χωριού που δεν πλημμύριζε όπως γνωρίζουμε για πρώτη φορά και θα βρίσκεται μονίμως στο μάτι του κυκλώνα μια κλιματική κρίση η οποία ενδεχομένως να γίνεται όλο ένα και χειρότερο. Έδωσα επίσης την διαβεβαίωση στους κατοίκους του χωριού ότι είναι μια επιθυμία η διάθεση έχει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην απαλωτρίωση αυτών των περιουσιών. Ταυτόχρονα όμως εξήγησα ότι τα σπίτια αυτά τα οποία μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν το καλοκαίρι προφανώς δεν μπορούν να τύχουν τη ίδια φροντίδα και τη ίδια προστασία που θα τύχει η νέα μεταμόρφωση. Ένα οικισμό δηλαδή, ο οποίο θα κατοικείται όλο τον χρόνο και θέλω να ελπίζω και οι κατοικοί. Και αυτοί θα πάρουν μια αντίστοιχη απόφαση, γιατί θέλω να το τονίσω, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα ως κυβέρνηση αν δεν είχε εξασφαλιστεί η ομόθυμη επιθυμία των κατοίκων να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τις σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουμε στη Θεσσαλία, θέλω να επαναλάβω ότι έχει εκκληθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η δημιουργία του φορέα διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας. Θα προχωρήσουμε άμεσα στην νομοθέτησή του στις αρχές του επόμενου χρόνου. Ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούμε να προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα στην καταπολή όλων των σχετικών αποζημιώσεων. Ξέρω ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις, ξέρω ότι υπάρχουν και παράπονα, αλλά θέλω να αντιληφθεί όλη την μια εξαιρετικά περίπτωση διαδικασία και να διαβεβαιώσω επίσης και τους αγρότες και τους κοινοτρόφους ότι θα εξακολουθούμε να τους στηρίζουμε. Ήδη το γνωρίζουμε ότι έχουν καταθεθεί οι πρώτες αποζημιώσεις με μεγάλη ταχύτητα και σε τιμές οι οποίες πιστεύω ότι ξεπέρασαν και τις προσδοκίες πολλών. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στη Θεσσαλία, θα δουλέψουμε με τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές σε αγαστή συνεργασία, ώστε ο τόπος όχι απλά να ορθοποδήσει, αλλά να ξαναφτιάξουμε τις υποδομές που καταστράφηκαν και να τις φτιάξουμε καλύτερες, όπως πολύ καλύτερη και πολύ πιο σύγχρονη θα είναι η νέα μεταμόρφωση που και με τη στήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που θα αναλάβει την εγγενική χορηγία της κατασκευής των σπιτιών. Όπως και η νέα μεταμόρφωση λοιπόν θα είναι καλύτερη από την παλιά, το ίδιο θα ισχύσει και για ολόκληρη τη Θεσσαλία.